να πω και στον κόσμο, μην σας πιάνει πανικός, γιατί ο φούρνος και πόλεμος να γίνει θα είναι ανοιχτός. Ναι, να πω και εγώ που είμαι μέσα στον κόσμο. Εντάξει, ωραία. Ναι. Λοιπόν, το ίδιο βγαίνω που έβγαινα από το σπίτι. Φυσικά σε συγκεντρώσει και τα λοιπά δεν πηγαίνω. Γιατί πότε πήγαινε? Δεν το είχα ούτως ή άλλως αυτό. Δεν πήγαινε σε συγκεντρώσει, παρακαλώ. Λοιπόν, σέβομαι κάποιου στοιχειώδει κανόνε και ο λόγο που δεν πάω στο σούπερ μάρκετ είναι για να μην μαλώσω. Μάλιστα. Εγώ μπορεί να χρειάζομαι τρία πράγματα. Ναι. Εγώ δεν πάω, είμαι στην κατηγορία που δεν θα πάω. Ναι. Ενώ όλο ο κόσμο πάει, εγώ δεν πάω. Θα το πει, μην να πάω. Λοιπόν, τι θες να πω, ρε. Λέγε. Να πω κάτι. Λέγε εσύ να τι άλλαξε, γιατί ωραία. Πήγες να πω, στη διακοινωνία, την άπαξες, να πω, θα μας ασχολείς τώρα κορονοϊός της διακοινωνίας, θα μας ξαπλώσεις με τα ψωμιά τι γίνεται εκεί. Ναι, θα σου πω και με τα ψωμιά με αυτό. Αυτό που λες, ξέρετε σε τι διαφωνώ σε εσάς. Ναι, ξέρετε τι διαφωνώ σε εσάς. Όταν αλλάζει κάτι και απότομα, δηλαδή σε ένα βράδυ, όπως είπε ο Μάριος, υπάρχει μια αναγούλα. Το ότι πήγανε κατευθείαν στα σούπερ μάρκετ όλοι, ήταν λάθος, ήταν αυτό. Μην το κατακρίνετε, γιατί από αύριο δεν θα γίνει αυτό. Γιατί ήρθαν και τα μέτρα. Εγώ που βγήκα εχθές και γύρισα όλη την πόλη, και πήγα και την Παρασκευή γιατί στα κεντρικά. Γύρισα σε όλη την πόλη. Για... Γύρισα, έκανα βόλτες. Ναι, γύρισα. Γιατί δεν κάτσω να σκάσω. Πήγα με τα μάξι με αυτά. Πήγα και στην εκκλησία και σε αυτά. Πήγα σε φίλους, πήγα σε αυτά σε σπίτια. Βρήκα, άσε τώρα αυτά ρε τώρα. Σε φίλου σε σπίτια σου πόσα άτομα, ας πούμε. Όχι, όχι πολλά άτομα, δεν ήμασταν ένα άτομα. Πες αριθμό, ας πούμε. 3-4 άτομα. Σε ένα δωμάτιο, έτσι. Όχι σε δωμάτιο, εντάξει, άκου λίγο λέει. Α, σε τρία δωμάτια. Πήγα, ας πούμε, επειδή δεν είχαμε καφέ. Όχι σε δωμάτιο, λέει 3-4 άτομα. Πήγα σε αυτά εδώ που πουλάνε take away. Πώς και take away. Ναι, ωραία. Και ήμασταν απέξω και μπαίνανε μέσα. Δύο άτομα. Εκεί κάνεις λάθος. Και στα κεντρικά της ΔΕΗ πήγα, γιατί είχα μια δουλειά για να πάω, να πάρω μια επιστροφή. Μαλάκα, εσύ ξεσχίσεις να γυρνάς. Κόλλο δεν έβαλες κάτω. Θέλω να σου πω. Κόλλο δεν έβαλες κάτω. Δεν πάρει μέτρα. Ναι. Και στα σούπερ μάρκετ, και εγώ αύριο στο φούρνο θα πάρω μέτρα. Ρεχάσε, ωραία. Εσύ τι άλλαγε είχες. Θέλω να σου πω ότι αυτά που λέτε υπάρχει συνωστισμός, δεν υπάρχει. Δηλαδή και στα μαγαζιά που έμπαινες μέσα να πάρεις σπαστό καφέ. Με άλλα λόγια. Ακόμα τι κατάλαβα. Στα σούπερ μάρκετ έγινε μια φορά επειδή ο κόσμος φοβήθηκε και να σα πω γιατί έγινε στο φούρνο. Έγινε μια φορά, μια σαλαράφια. Υπάρχει αναγούλα ρε, όταν αλλάζει κάτι από το τι έγινε στο φούρνο. Στο φούρνο τι έγινε. Τι έγινε. Στο κάνει μια φορά στο φούρνο. Ναι. Συνέχεια. Ναι. Κάτσε λίγο ρε Μάριο, περίμενα να σε πω. Να πω και στον κόσμο. Μην σας πιάνει πανικός, γιατί ο φούρνος και πόλεμος να γίνει θα είναι ανοιχτός. Θα τον επιτάξει το κράτος και θα δουλεύουμε. Να πάμε να ερχόμαστε να πούμε. Θε να πει το τέν, φίλε, είναι ωραίο το μήνυμα, ωραίο θεματάκι. Τι θε να πει, το ροκ 10 Θεσσαλονικών οπαδών, το top 10 θε να πει μήπω. Ναι, το top 10. Σε κομμάτια, τραγούδια, τι. Σε αυτό το βγαίνει εδώ πέρα και ένα μήνυμα ότι άμα γίνει πόλεμο στο φούρνο, μην ανησυχείτε. Δεν θα πάει στο μέλλον. Εγώ ξέρω, δεν θα πάει. Θα σε προσέξω. Θα με δώσει. Άμα έχω αλέμα. Στη φιλία μα, χειραψία. Ναι, χειραψία. Θα ζω. Θα ζω. Λοιπόν, παιδιά δεν σε είναι καταδικάζω έτσι. Τι να δεις από την κόρη μάνα για τους άλλους. Περίμενε, να σου πω. Μη σας πιάνει πανικός, γιατί ήρθα στο φούρνο κάποιοι και με ζητούσε άλλος για 5 ευρώ μαγιά. Με 5 ευρώ μαγιά εγώ κάνω 200 κιλά ψωμί. Δευτέρα θα είμαστε ανοιχτοί. Ήρθαν άλλοι 10 ψωμιά, 5 ψωμιά, πού πάτε ρε. Εγώ και πόλεμος να γίνει, ανοιχτός θα είμαι. Δεν πρόκειται να σταματήσουν οι φουρνάδες. Τώρα είναι ευκαιρία βρισκόμενα. 10 ψωμιά λέει πυρό. Τώρα που κοινώνησα δεν πρόκειται να βρω. Κοινώνησες, σου απαγορεύει το σεξ ο παπάς. Όχι, αλλάξαν τα πράγματα, εντάξει. Να σε πω γιατί αλλάξανε. Ναι. Να σου πω. Γιατί παλιά ο κόσμος νίστευε γιατί δεν υπήρχαν κρέατα. Τώρα βγαίνεις έξω, έχει τα γυράδια, έχει αυτά. Μπαίνεις μέσα να διαβάσεις στο κινητό, σε πετάει τις τσόντες αυτά. Δηλαδή όλες γυρνάνε με ξέκολες. Όλες κάνανε. Δεν απαγορεύει η Εκκλησία τώρα τόσο τις προγαμιαίες σχέσεις. Δηλαδή κανονικά απαγορεύεται, αλλά είναι πιο διαλλακτική. Εσύ άμα κάνεις έξω τώρα που δεν είσαι παντρεμένος, θα πας να κοινωνείς μετά. Όχι, δεν θα κάνω τέτοιο, αλλά και μέσα σε έργος, τα λένε για τα ζευγάρια. Δηλαδή, ας μην είναι μεγάλη Παρασκευή. Εγώ σας το λέω ότι λέει και ο παπάς. Άμα είναι να μαλώσεις και να σκοτωθείς με τη γυναίκα σου, ας κάνεις και μεγάλη Τρίτη και μεγάλη. Όχι όλοι, αλλά λέω. Ας κάνεις και μεγάλη Τρίτη και μεγάλη Τετάρτη σεξ. Πολύ, το είπε αυτό ο παπάς. Υπάρχουν παπάδες, ναι, που το λένε. Ας κάνεις, προκειμένου να σκοτωθείς με τη γυναίκα σου και να είσαι 40 παπάς, αν βρει καλή γκόμενα στο εκκλησίασμα, το κάνει και μεγάλη Παρασκευή. Άμα είσαι 50 μέρες, έχει κάτι χείρες στα μνήματα, τις έχουν κάνει παπάδες, κόσκινο τις έχουν κάνει. Μη είσαι κοροϊδό. Εμένα θα ακούσεις.
Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now.